Σε μια ζεστή, λιτή και ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα στο Πανελλήνιο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ερασιτέχνη Αοτρίκαλα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963. Ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Γιώργος Φίκας, στο χαιρετισμό του, αφού ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους, τόνισε ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια η ομάδα να ξανασταθεί στα πόδια της και σιγά σιγά με τη βοήθεια όλων να ξαναγίνει μεγάλη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους παλέμαχους του Αοτρίκαλα. Φίλους, γνωστούς, φιλάθλους. Θα κόψουμε την πίτα μετά από 50 χρόνια για τον Αοτρίκαλα. Ορισμένοι δεν πιστεύανε ότι αναγεννήθηκε ο Αοτ, μέτος 1963. Υπήρχαν ορισμένα προβλήματα, τα αντιμετωπίσαμε, αναγεννήθηκε η ομάδα. Είμαστε στην Β' Ερασιτεχνική, προσπαθούμε για το καλύτερο. Πάντα οργανωμένοι, δουλεύουμε σε επαγγελματικά πρότυπα και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Χαιρετισμό απίφθινε και εκ των βασικών υποστηρικτών της ομάδας, κ. Χάρης Κουτσούρης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά. Ερχόμενος εδώ πριν 3 χρόνια και πριν ασχοληθώ με, με το ποδόσφαιρο εδώ, είχα ακούσει πολλά για τον ιστορικό Αοτρίκαλα. Μένοντας εδώ τώρα, διαπίστωσα ότι ο Αοτρίκαλα είναι πραγματικά ένας γίγαντας ο οποίος κοιμάται. Θέλει ένα κλικ από εμάς, μια βοήθεια, ένα σπρόξιμο για να ξυπνήσει και να επανέλθει εκεί που το αξίζει. Ζητάμε όπως πάντα κάθε φορά που μιλάμε τη βοήθειά σας και τη στήριξή σας, περισσότερο την ηθική, για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε το γίγαντα.